Καλώς ήρθατε στον οδηγό για το πώς χρησιμοποιούμε σωστά το iNaturalist. Πάμε να, κάνουμε, να δούμε πώς κάνουμε εγγραφή στην πλατφόρμα και αργότερα πώς συνδεόμαστε. Προσέξτε το βίντεο. Βάζουμε το email, το username που θέλουμε να χρησιμοποιούμε, τον κωδικό πρόσβασης που θα έχουμε. Επιλέγουμε στο κουμπί I'm not a robot. Πιθανότατα θα μας βγάλει αυτό να, και να, να, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Και έπειτα πατάμε ναι στα δύο κουτάκια, κάνουμε τίκ τα δύο κουτάκια και create an account. Τώρα, πάμε να κάνουμε σύνδεση, όπως θα δείτε στο βίντεο παρακάτω. Βάζουμε το username, το κωδικό μας, πατάμε remember me και είσοδος. Θα <Salz leaner> σου φωτώνει ε, καταγραφές από τους ανθρώπους που ακολουθείς. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το προφίλ, άμα είναι. Βλέπετε στο μενού, το προφίλ είναι προς το τέλος ρυθμίζετε γράφετε ό,τι θέλετε εσείς εκείνη να φαίνεται δημόσια και έπειτα πάμε να ανεβάσουμε μια καταγραφή για να δείτε πως γίνεται πατάμε choose files φορτώνω τις δεν φαίνεται το παράθυρο που άνοιξε για να... οπότε περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα να φορτώσουν από εκεί και πέρα επειδή είναι το ίδιο είδος ίδια καταγραφή, δύο διαφορετικές εικόνες Ανοίγω να δω ποια είναι και βάζω τη μία μέσα στην άλλη, σένοντας τη μία εικόνα πάνω στην άλλη. Και επιλέγω, επειδή έχει επιλέξει αυτόματα τοποθεσία από τη συνταγμένης κάμερας, απλώς αλλάζω πώς θα φαίνεται η ονομασία της τοποθεσίας. Ημερομηνία υπάρχει ήδη και περιμένω να δω το είδος τι μου προτείνει το Artificial Intelligence. Όπως βλέπετε, δείχνει κάποια ίδια ήδη ξέρω ότι είναι το κόρνου ασπέρσου, μάλλον το υποπτεύωμα. Αλλά πατάω να δείτε πώς φαίνεται, ότι βγάζει κατευθείαν το είδος, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω, ξέρω ότι σίγουρα είναι σαλιγκάρι. Οπότε snail γράφω και ανήκει στα γαστρόποδα. Από εκεί πέρα βάζω tags εφόσον το θέλω όλοι είμαστε γνωρίζουμε πως να βάζουμε tags είτε μέσω facebook είτε οπουδήποτε αλλού ε, κα, δεν θα προσθέσω αυτή τη στιγμή κάποιο project και θα βάλω για πεδίο ε, πόσα σαλικάρια ήταν ένα ήταν οπότε γράφω αυτή τη στιγμή μόνο ότι ένα είδος ότι ένα, ένα και πατάω submit one observation επειδή έχω αργό ίντερνετ θα κάνει λίγη ώρα να ανέβουν οι εικόνες οπότε λίγη υπομονή Εφόσον ανέβει η καταγραφή μας, μας πηγαίνει στη σελίδα που έχουμε όλες τις καταγραφές μας Μπαίνουμε με στην καταγραφή για να προσθέσουμε έξτρα πληροφορίες Αλλά πριν πάμε εκεί πάμε λίγο στην αναζήτηση Για να βεβαιωθούμε ότι στο, στα ότι δεν έχω, ότι την έχω ξανανεβάσει αυτή απλώς σας δείχνω πως γίνεται η αναζήτηση αυτή τη στιγμή για το λόγο το ότι έχω ανεβάσει όλες μου τις καταγραφές ότι βλέπετε μπορείς πολλές καταγράφεις τα γαστροπόδαρα και όχι μόνο τα σαλικάρια αλλά και θαλάσσια είδη που έχω ανεβάσει τώρα δείτε τι άλλες απλώς έχει στην αναζήτηση δεν είναι και λίγες και πάμε μέσα στην καταγραφή για να δούμε τι άλλες πλειοφορίες μπορούμε να βάλουμε και πώς φαίνεται. Βλέπετε πάνω είναι το όνομα, αριστερά είναι οι φωτογραφίες που έχετε βάλει. Δεξιά είναι ο χάρτης που αν πατήσετε στο χάρτη σας δείχνει τις ίδια, το ίδιο όνομα που έχετε πάνω δηλαδή δεν έχετε γαστροπόδαρα, γαστροπόδαρα δείχνει αν είχατε σαλιγκάρια μόνο, είναι συγκεκριμένο σαλιγκάρια θα δείχνει στο, τα σαλιγκάρια στο χάρτη παρακάτω βάζουμε αν είναι ενήλικο, αυγό, νεαρό αυτά τα παιδιά αλλάζουν ανάλογα με το είδη αν είναι ζωντανό ή νεκρό και ποιο είναι το φύλλο του αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το φίλο του οπότε δεν βάζουμε τίποτα εδώ παρακάτω είναι τα projects στο οποίο είμαι γραμμένος και συμμετέχω μπαίνουν αυτόματα φως αναγνωρίζουν σε ποια κλάση ανήκουν θα σας πω παρακάτω πως δημιουργούμε projects και απλώς ο καθένας μπορεί να βάλει αλλουνού ε, Καταγραφέ σε κάποιο project. Βάζουμε τα tags. Ε, μπορούμε να βάλουμε διάφορα πεδία. Στην κυριολεξία υπάρχουν χιλιάδε, μπορεί και εκατομμύρια πεδία. Τα βλέπετε για DNA, έχει για ποιο είναι ο φωτογράφο, ποια είναι η πηγή. Χιλιάδε μπορεί να έχει. Είναι να φτιάξετε και δικά σα πεδία άμα πατήσετε επεξεργασία. Ε, επεξεργασία τη καταγραφή εννοώ. Πάνω-πάνω. Uh, βλέπετε ας πούμε ότι μπορούμε να βάλουμε βίντεο, ε, αν έχουμε ανεβάσει κάπου στο YouTube πάνω βίντεο, μπορούμε να βάλουμε το σύνδεσμο εδώ και να φαίνεται. Παρακάτω φαίνονται ποιοι είναι οι, ποια είναι οι καλύτεροι που έχουν αναγνωρίσει στα γαστροπόδαρα και τι copyright έχει ο καθένας. Εγώ τα έχω σε Creative Commons, οπότε προχωράμε παρακάτω. Uh, Βλέπετε εδώ, είναι Casual, είναι Need ID και Research Grade. Και μετά είναι τα πεδία αριστερά που σας δείχνει ποια έχουν συμπληρωθεί και ποια όχι. Το Casual σημαίνει ότι δεν έχει ούτε εικόνες ούτε τίποτα. Το Need ID είναι όπως είναι τώρα και το Research Grade είναι όταν έχεις δύο ή άτομα έχουν αναγνωρίσει το, το συγκεκριμένο είδος. Παρακάτω περισσότερες φωτογράφεις από δικό μου είδος από μένα καταγραφές δίπλα και καταγραφές από το ίδιο είδος ή κλάση ένα άλλο που έχει μείνει η κάθε καταγραφή Μπορούμε να γράψουμε σχόλια Βλέπουμε ποιος είναι ας πούμε περισσότερο Ποιο έχει κάνει περισσότερο να νωρί, αλλά τώρα θα χρησιμοποιήσω κάποιον εγώ που ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε τα κανονικά το άλλο άτομο, ακόμα και αν δεν τον έχουμε στη λίστα φίλων. Δεν τον ακολουθούμε στην ουσία. Να γράψουμε το σχόλιο μα. Μπορούμε στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Βεβαίω, εγώ προτιμάω στα αγγλικά για το λόγο το ότι είναι παγκόσμια πλατφόρμα και μπορούν να το διαβάσουν έτσι και, άλλ, ε, και άλλα άτομα από άλλε χώρε. Μπορούμε να προτείνουμε ένα είδο. Δηλαδή, ποια είναι η γνώση μα. πάνω στο είδος, αλλά χωρί να γράψουμε κάτι και περιμένοντας λίγη ώρα, θα μα φορτώσει ε, τι προτείνει το artificial intelligence ακόμα δυστυχώ το artificial intelligence είναι σε πρώιμο στάδιο. Πολλέ φορέ κάνει σωστή αναγνώριση, έχει σωστά μέσα το είδο, αλλά άλλε φορέ είναι τελείω άσχετα. Και δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε αυτά. Λοιπόν, να κάνουμε compare. Όπου έτσι εδώ πέρα εμφανίζει διάφορα είδη που υπάρχουν στην περιοχή. Ε, τώρα είμαστε στα γαστροπόδαρα, οπότε εμφανίζει και άλλα άσχετα από τα σαλικάρια. εξαρτάται ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται το κάθε είδο ή ποιε αναγνώσει γίνονται με το artificial intelligence. Αλλά πάμε πάνω πάνω να αλλάξουμε λίγο το ταξινομία και να βάλουμε κάτι να γράψουμε μάλλον ότι okay, ανήκει στα κόρν στο κέντρο κόρν. Εμφανίζει μόνο ένα είδο. Ε, είμαι αρκετά σίγουρος ότι αυτό το είδος είναι οπότε το επιλέγω Βεβαίω μπορώ να έχω κάνει και λάθος και άλλα άτομα θα μου δείξουν τα λάθη για ποιο λόγο είναι ή δεν είναι αυτό το είδος και όπως βλέπετε εμφανίστηκε άμεσα για να... Ε, το είδος πάμε τώρα παραπάνω Πάμε να δούμε στα Projects. Βλέπετε ποιες είναι οι επιλογές. Αλλά μία και θέλουμε τα Projects. Θα σας δείξω μετά πώς δημιουργούμε Project. Θέλουμε να ψάξουμε, ας πούμε, για σαλιγκάρια. Δεν είμαι σε κάποιο σαλιγκάρι σε κάποιες Project σαλιγκαριού. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά δεκάδες Projects, εκατοντάδες σε όλο τον κόσμο και συνέχεια δημιουργούνται όλο και περισσότερα οπότε πάμε πάνω πάνω να αλλάξουμε και γράφουμε Snails Europe Ωραία, βρήκαμε project το οποίο υπάρχει μπαίνουμε μέσα βλέπουμε πως είναι η σελίδα που έχει την εικόνα, την περιγραφή βλέπουμε πως καταγραφές υπάρχουν, πόσα είδη βλέπουμε ότι η καταγραφή μου πήκε και φαίνεται ότι τραβήχθηκε πριν από πέντε χρόνια. Πηγαίνοντας παρακάτω θα δείτε διάφορες λεπτομέρειες όπως χάτης, κατανομής, δι, ε, κατανομής, συγγνώμη, χάτης έχουν καταγραφεί. Θα δούμε στην περιγραφή ποιος είναι ο δημιουργός και αν υπάρχουν και άλλοι διαχειριστές όπως και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπουν οι καταγραφές. Βλέπετε ότι έχει την Ευρώπη, έχει ότι χρειάζεται να είναι casual ή οτιδήποτε. Βεβαίως τώρα πάμε να κάνουμε join, γιατί με ενδιαφέρει το project. Φέρω τα δεν θέλω να μου έρχονται ανακοινώσεις. Τους άλλους φαίνονται μέσα από naturalist, δεν θέλω να μου έρχονται στο email. Πάμε, βλέπετε ότι γράφτηκα, πάμε τώρα στην καταγραφή μου πάλι και πηγαίνοντας παρακάτω θα δείτε αυτόματα ότι στα Projects προσθέθηκε και το Snails of Europe. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς δημιουργούμε ένα νέο project. Όπως βλέπουμε παρακάτω, υπάρχουν διάφορα project που μας προτείνει το e Naturalist ή πια δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Αλλά πάμε εμείς πάνω πάνω, ώστε να δημιουργήσουμε το νέο μας project. Βλέπετε διάφορα project που διαχειριζόμαστε, συμμετέχουμε είναι πολύ περισσότερες αυτά που συμμετέχω και πατώντας κάτω στο View All φαίνονται όλα. Είναι από κάθε χώρα που έχω καταγράψει, μιλάμε για 8 χώρες ήδη, οπότε καταλαβαίνετε είναι κάπως σαν δεκάδες project τα οποία έχω συμμετέχει και έχω συνεισφέρει διάφορες καταγραφές ε, ηχητικά από κάμερα trail και κάποια project απλώ είμαι γραμμένο γιατί ξέρω ότι μπορώ να συνεισφέρω μελλοντικά. Πατάμε Start Project. Ε, έχουμε δύο επιλογέ project να φτιάξουμε. Μάλλον τρει δύο είναι οι πιο σημαντικέ. Τα collection, collection Project και το Umbrella Project τα collection projects στην ουσία μαζεύουν τα δεδομένα ανάλογα με το τι θα βάλουμε, ποιες θα είναι οι παραμέτρους και το umbrella project στην ουσία είναι το κυρίαρχο project το οποίο έχει μέσα άλλα υπό project δηλαδή μια οργάνωση που τρέχει διαφορετικά μικρά project Υπάρχει ο όπως να φτιάξουμε και traditional project τα παραδοσιακά Ένα δεν τα χρησιμοποιεί πια αυτά. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα collection, collection project. Όπω βλέπετε, θα βάλουμε πάνω φυτά τη Ελλάδα. Ε, θα βάλουμε περιγραφή ότι είναι τεστ τώρα. Ε, επιλέγουμε το χρώμα, το οποίο θα φαίνεται το banner μας αλλά και οι σύνδεσμοι και ό,τι άλλο υπάρχει μέσα στο project. Θα βάλουμε κάποιο εικονίδιο αυτή τη στιγμή, η banner. Θα βάλουμε την collection, collection project. Τι θέλουμε φυτά μόνο. Άρα πάμε και kingdom planner. Places θα βάλουμε την Ελλάδα. Και παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες επιλογές όπω αν θέλουμε να καταγράφονται μόνο όσα έχουμε, μα δίνουν δείξει όπω μεταφράζεται φινολογία των φύτων. Θα το σβήσουμε αυτό γιατί δεν το θέλουμε. Θέλουμε όλες τι ποιότητε να έχουμε και αυτά που χρειάζονται ID. και φωτογραφία και ήχο υπάρχει. Όλα δεν θέλουμε ξενικά είδη αυτή τη στιγμή αλλά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μόνο ξενικά είδη φυτών. Παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνίε, αν καταγράφηκαν συγκεκριμένε ημερομηνίε ή μια ποικιλία ημερομηνιών, το οποίο είναι τα BioBlitz, όπως λέγονται οι εκδηλώσεις, ή κάποιο συγκεκριμένο μήνα, όμως να επιλέξουμε πάνω πάμε χάρη από τη Δευτέρα 3 του μηνός μέχρι την Κυριακή 9 του μηνός και όλες αυτές οι ε, μέρες ότι καταγραφέ, καταγραφές μπουν, ή άμα ήταν συγκεκριμένος μήνας πάνω τους χάρη ε, να φαίνονται αυτόματα μέσα στο project μόνο για αυτές τις ημερομηνίε, για αυτή την τοποθεσία για αυτό το τι βάλαμε για τα φυτά και μπορούμε να βάλουμε και άλλους συνδιαχειριστές μαζί. Άμα γνωρίζουμε κάποιους που θέλουν να συνεισφέρουν. Ε, οπότε ξεκινώντας, βλέπετε δημιουργήθηκε το project. Δείχνει 24.000 καταγραφές για 2.631 φυτών στην Ελλάδα. Παρακάτω δείχνει ότι 1.007 άτομα αναγνωρίσανε αυτές τις καταγραφές. Και 2.417 άτομα έχουν καταγράψει ε, Β στην Ελλάδα. Παρακάτω βλέπουμε στατιστικά στοιχεία, όπως οι περισσότερες καταγραφές ποιος έχει κάνει, ποιος έχει καταγράψει τα περισσότερα είδη και ποια είδη είναι με περισσότερες καταγραφές μέσα. Πάμε πάνω τους χάρη να δούμε. Βλέπετε εδώ διάφορα είδη, όπως την επιστημονική ονομασία μαζί με την κοινή ονομασία και πόσε καταγραφέ υπάρχουν από αυτό είδο. Οπότε πάμε πίσω. Εδώ βλέπετε διάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία. Το Research Grade είναι ποια έχουν ήδη αναγνώριση και επιβεβαιωθεί. Το Neat ID ποια χρειάζονται αναγνώριση. Και το Casual ποια λείπουν κάποια στοιχεία. Μπορεί να λείπει η η τοποθεσία ή να μην έχει κάνει εικόνα να είναι μια απλή καταγραφή. Και ο χάρτη, οι οποίε υπάρχουν καταγραφές. Πατώντας πάνω στου κουκίδε, μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα τα, την κάθε καταγραφή με τα στοιχεία του, όπου μπορείτε να ανοίξετε μετά την κάθε καταγραφή. Παρακάτω έχει τι πιο πρόσφατες καταγραφές. Πάμε τώρα να δούμε τις καταγραφές τα γρήγορα. Βλέπετε μπορούμε να πατήσουμε πάνω εκεί. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε τα στατιστικά στοιχεία. Βλέπετε εδώ πως οι καταγραφές υπάρχουν. Μιλάμε για 2631 είδη. Όπου άμα ήταν πιο γενικό project θα υπήρχαν διάφορα είδη όπως πουλιά, ράχνες ή οτιδήποτε. Ε, παρακάτω έχει διάφορα άλλα όπως πρόσφατες φωτογραφίες. Και πάμε να δούμε αναλυτικά Ποιοι είναι στατιστικά στοιχεία, ποιο έχει καταγράψει για πόσα. Α πούμε για 451 είδη έχουν γίνει 2084 καταγραφέ των οικοπαπαριωγείων. Αν όσο αναγνωρίσει, ο Σάβα έχει κάνει σχεδόν 4.000 καταγραφές αναγνωρίσει. Εδώ βλέπετε ποια είδη είναι ξεκινάει αυτό που έχει τις περισσότερες καταγραφές και εδώ μιλάμε για τις καταγραφές τι άλλο μπορείτε να κάνετε εδώ όμω, μπορείτε να κάνετε αναγνωρίσει που θα το δούμε μετά. Αναζήτηση. Όπω βλέπετε εδώ, αλλά μα πάει σε άλλη σελίδα, οπότε δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να το δούμε. Και export observation. Να κάνουμε εξαγωγή όλων των δεδομένων μπορούμε να θέσουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε μπορεί για συγκεκριμένες ημερομηνίε, τοποθεσία ό,τι θέλουμε να πειράξουμε και να πάρουμε τις καταγραφέ μόνο αυτές που μας αφορούν και μας νοιάζουν Παρακάτω βλέπετε ότι έχει πολλές παραμέτρους ε αφαιρέσουμε όλες δεν χρειαζόμαστε όλες όλα αυτά μπορούμε να χρειαζόμαστε συγκεκριμένο όπως το όνομα, η τοποθεσία επιλέγουμε ακριβώς αυτά που θέλουμε έτσι. δεν χρειάζονται παραπάνω ιδάλλως θα είναι πολύ μεγάλο το αρχείο μας το CSV Όπως βλέπετε επέλεξα μερικά βασικά πεδία. Εδώ έχει έξτρα πεδία και αυτή τη στιγμή δείχνει αυτά που έχω χρησιμοποιήσει εγώ στις καταγραφές μου σε εσά στην ουσία θα είναι άδειο δεν θα έχει κάτι εδώ πέρα εκτός αν έχει χρησιμοποιήσει ήδη κάποια πεδία. και να έχουμε πλέξει αυτά που θέλουμε πατά, πηγαίνουμε στο τέλος και πατάμε create export το οποίο μας έρχεται με email ε, η εξαγωγή σε CSV Σαν δεδομένα όλα μα έρχονται στο email μα και μπορούμε να το ανοίξουμε με ένα Excel. Τώρα στο project εδώ μπορούμε να κάνουμε αναγνωρίσει. Είναι εύκολο. Απλώ πάμε εδώ. Βλέπετε ότι βγάζει ένα γκρί κάτω από κάποιο είδο το οποίο είναι η γρήγορη αναγνώση εφόσον κάποιο άλλο έχει ήδη προτείνει όνομα. Πούμε εδώ έχουμε προτείνει το ισχύα που συμφωνώ, αυτό είναι το είδος και προχωράμε, βλέπετε αμέσως βγάζει, οπότε είναι εύκολος και γρήγορης αναγνωρίσεις, δεν χρειάζεται κάτι δύσκολο. Ας πούμε εδώ στο Βίντσα, δεν ξέρω ποιο συγκεκριμένο είναι, νόμιζα ήταν Βίντσα μάζορ αλλά δεν είναι αυτό το είδος, κάποιο άλλο είναι. Και αφού δεν είμαι σίγουρος, το απλό το αφήνω αυτή τη στιγμή και προχωράω στο επόμενο. Βλέπω την τραγούδια βούλγαρη, συμφωνώ αυτό είναι το είδο. Και πατάω αγγρί και έτοιμο. Έτσι μπορεί να βοηθήσει εύκολα σε αναγνωρίσει άλλων ανθρώπων. Επειδή όμως δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να έχω κάποιο project για τα φυτά, θα πάω απλώ να το διαγράψω αλλά ο καθένα μπορεί να φτιάξει εύκολα ένα project, αρκεί να έχει νόημα και τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται. Δεν έχει κάποιο νόημα να φτιάξετε project ίσα για να υπάρχει. Τώρα όπου τα μπαίνετε στο Naturalist, θα βλέπετε εδώ τι συμβαίνει με καταγραφέ σα ή φίλων σα. Πάμε να μπούμε ας πούμε, στην τελευταία καταγραφή. Είναι μια κυνηγερακίνα η φιλων σα παμε να μπουμε ας πουμε στην τελευταια καταγραφη ειναι μια κυνηγερακινα η οποία είναι λίγο χάλια η ποιότητα γιατί την τράβηξα από κινητό. Αλλά πάμε να δούμε τι άλλα στοιχεία μπορούμε να δούμε μέσα από το iNaturalist. Πηγαίνοντας πάνω στο όνομα, μπούτεο μπούτεο, μας φωτώνει τη σελίδα της κοινή γερακίνας. Εδώ στη σελίδα του κάθε είδους μπορούμε να δούμε την ονομασία, επιστημονική και, λατινική, ε, επιστημονική και κοινή ονομασία, διάφορες φωτογραφίες από το είδος ποιος είναι αυτός που έχει βάλει τις περισσότερες καταγραφές και ποιος είναι αυτός που έχει κάνει τις περισσότερες αναγνωρίσεις πώς είναι οι καταγραφές του είδους ποιος έχει... και πότε ήταν η τελευταία καταγραφή στα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε βλέπετε το σχεδιάγραμμα δίπλα από τις φωτογραφίες που σας δείχνω εδώ δείχνει ποια εποχή έχουν καταγραφή πόσες καταγραφές υπάρχουν ανά μήνα ε, μετά υπάρχει το ιστορικό που εντάξει πριν από το 2014-2015 ήταν ελάχιστε καταγραφές τότε ήταν η απότομη αύξηση μετά είναι ο ζωής όπου βλέπουμε πια είναι πια ποια ανήλικα, πόσες καταγραφές έχουμε και γι' αυτό είναι σημαντικό να βάζουμε πάντα τα στοιχεία αυτά μέσα στη καταγραφή μας να επιλέγουμε δηλαδή το πεδίο όπως σας έδειξα νωρίτερα. Και τέλος, στα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να δούμε το φύλλο, αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Παρακάτω βλέπουμε το χάτι, ο οποίο υπάρχουν καταγραφές αυτού του είδους. Όπου μπορείτε να κάνετε zoom ως πολύ κοντά όπως θα βλέπετε στους google χάρτες στα σπίτια σας. Πάμε Ελλάδα. Να δούμε, όχι, ας πούμε αυτή η καταγραφή είναι απλώς ένα φτερό. Ναι, υπάρχουν και project που καταγράφουμε φτερά. Βλέπετε στη Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες καταγραφές της κοινής Γερακίνας. Και βλέπετε ένα σημείο εδώ που είναι συνεχόμενες καταγραφές από διαφορετικές ημερομηνίες, μπορείτε να δείτε πατώντας πάνω στην κάθε καταγραφή, οπότε γνωρίζουμε ακριβώς, το ακριβές σημείο και την ακριβή ημερομηνία. Αλλά επειδή είναι κοινό είδος ε, γερακίνα, φαίνονται ε, το ακριβές σημείο. Άμα ήταν κάποιο είδος σπάνιο ή προστατευόμενο, όπως θα δείτε παρακάτω, ε, δεν θα φαινόταν το είδος, θα φαινόντουσαν πολύ μακρές οι κάποια χιλιόμετρα. Αυτό είναι για να προστατευτεί το είδος από συλλέκτες και κυνηγού. Αλλά πέρα από το χάρτη μπορούμε να δούμε και άλλα στοιχεία, όπως το About στα σχετικά. Η, η κυκλοπαίδια Wikipedia έχει αρχίσει και βάζει πια δεδομένα ε, για όλα τα είδη, περιγραφές, φωτογραφίες, όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν, όπως όταν θα μπαίναμε μέσα στη Wikipedia και θα ψάχναμε. Πέρα από αυτά, ε, οι καταγραφές συνεισφέρουν και σε άλλα site όπως το GPF, το Animal Diversity Web, Google Scholar, και μπορείτε να λάβετε και περισσότερε πληροφορίε. Είναι πιο πολύ σύνθετο, είναι πάρα πολλέ στο σελίδε που δουλεύουν με βάση το natural Εδώ Βεβαίω μπορείτε να δείτε και τα εξινομία. Δηλαδή σε ποιο βασίλειο ανήκουν, σε ποια κλάση, βλέπετε α πούμε και η Κλασάβε, μάλια, ποιο γένο, ποια υποείδη υπάρχουν, αν υπάρχουν και πόσε καταγραφέ έχει το κάθε υποείδο. Αλλά παρακάτω και ποια είναι τα κοινά ονόματα ανάλογα με τη χώρα. Βλέπετε πόσε χώρε υπάρχουν. Μπορούμε, βεβαίω να βάλουμε και εμεί τα κοινά ονόματα. Βλέπετε ότι στα ελληνικά υπάρχει και η Γερμανία, και είναι σωστό. Μιλάμε για τα επίσημα ονόματα και όχι για τι τοπικέ ονομασίε που μπορεί να έχει μια πόλη, μια περιοχή. μπορείτε να δείτε και το status, δηλαδή με βάση τη λίστα IUCN Πορτογαλία αλλά παρακάτω δείχνει και την, αν είναι ξενικό είδο σε κάποια χώρα βλέπετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες λίστες οποίες μπορούμε να τις αλλάξουμε και εμείς και εδώ στο conservation status δείχνει μόνο για πορτογαλία, ενώ κάνω να δείχνει και για άλλες χώρες δηλαδή μπορεί στην Ελλάδα να ήταν critical endangered αντί list concern όπως στην Πορτογαλία και για τέλος μπορούμε να δούμε ποια παρόμοια είδη είναι εδώ καταγράφει ποια παρόμοια είδη έχουν αναγνωριστεί λάθος σαν αυτό το είδος Δηλαδή βλέπετε πόσα είδη έχουν αναγνωριστεί σαν κοινή κίνα. Κάποια από αυτά μοιάζουν αρκετά ως πολύ, ενώ κάποια άλλα είδη είναι απλώς αναγνωριστήκαν λάθος γιατί δεν ξέρανε. Δηλαδή βλέπετε εδώ στη φωτογραφία ένα χουχουριστή ως τρίξα λούκο. Αυτό είναι κουκουβάκια και όχι γεράκι. Αλλά κάνανε λάθος και από ό,τι βλέπετε υπάρχουν και τέσσερις λάθος αναγνωρίσεις. Πάμε τώρα να δούμε ένα προστατευόμενο είδο. Πάνω χάρη τη φώκια μονάχου μονάχου. Από ό,τι βλέπετε, σα βγάζει το κόκκινο σημάδι εδώ ότι είναι προστατευόμενο είδο. Στην ουσία, απειλούμενο είδο βάσει την IUCN λίστα. Πάμε να δούμε το στάτος. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει διεθνέ, ότι είναι σαν endangered, ενώ στην Πορτογαλία είναι critical endangered και, προς, και η περιοχή είναι obscure. Το obscure σημαίνει ότι, ότι, είναι, ότι δεν δείχνει ακριβή σημεία συντεταγμένε. Δηλαδή, πάμε να δούμε ένα περιστατικό πρόσφατο. Από ό,τι βλέπετε εδώ, η φώκια που θα δείτε, αυτή τη βγάζει πάνω από, τις, και από την έβια ενώ στην πραγματικότητα η τοποθεσία ήταν πολύ διαφορετική. Μισό λεπτά σας δείξω στο χάρτη, βλέπετε που η μπλε είναι που φαίνεται, που είναι, που τη δείχνει. Ενώ η Φώκια βρέθηκε νεκρή στην περιοχή της Μιλίνας. Βλέπετε στο χάρτη που είναι, είναι μέσα στον παρασιτικό κόλπο. Και, είναι, και λόγω του ότι είναι obscured στο χάρτη σημαίνει μόνο ότι αυτός που το έβαλε την καταγραφή γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται ποια ήταν, ποιες είναι οι πραγματικές ενταγμένες και βλέπετε ότι είναι πόσα χιλιόμετρα μακριά αυτό γίνεται διότι υπάρχουν πολλοί συλλέκτες κυνηγοί, ψαράδες κλπ και να, δεν πρέπει να γνωρίζουν για κανένα λόγο που ακριβώς βρίσκονται και πότε καταγράφηκαν αυτά τα είδη για να μην τα σκοτώσουν. Αυτή είναι η βασική χρήση του iNaturalist και περιμένω από όλους σας τις καταγραφές σας.